Απόψε ήταν η αρχή του τέλους της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Απόψε ήταν η αρχή του τέλους της γιγαντιαίας επιχείρησης συγκάλυψης πάνω στη μνήμη 57 νεκρών ανθρώπων, 57 ψυχών, πάνω στην πλάτη των ζωντανών, των οικογενειών, των τραυματιών, των θυμάτων. Η κυβέρνηση δεν νίκησε. Αντίθετα, κατάφερε να εγγραφεί στην ιστορία ως η κυβέρνηση της συγκάλυψης. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε στη Βουλή αμετανόητος, κομπάζοντας για τα έργα και τις ημέρες του, αρνούμενος να δώσει εξηγήσεις, αλλά μέσα στην αλαζονία που για άλλη μια φορά διέκρινε τη στάση του, έδωσε πάρα πολλά στοιχεία και πληροφορίες χρήσιμα για την αποκάλυψη της ευθύνης του. Ο σταθμάρχης είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Ο σταθμάρχης είναι ο κύριος Καραμανλής. Τις επόμενες ημέρες θα καταθέσω ενώπιον του εφέτη ειδικού ανακριτή τα πρακτικά των 3 ημερών συνεδρίασης της Βουλής και όλα τα έγγραφα που κατατέθηκαν, που θεωρώ αποκαλυπτικότατα για παραμέτρους του εγκλήματος. Θέλω να διαβεβαιώσω πρώτα απ' όλα τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και τους τραυματίες και όλους τους ανθρώπους που αγωνιούν, ότι εγώ προσωπικά και η Πλεύση Ελευθερίας δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σταματήσουμε εάν δεν καθίσουν στο σκαμνί, αν δεν μπουν φυλακοί όλοι οι πραγματικά υπαίτιοι του εγκλήματος. Δεν πρόκειται να ησυχάσουμε αν δεν υπάρξει δικαιοσύνη και τέλος στην ατιμωρησία. Ένα πολιτικό γεγονός που θα πρέπει να αξιολογηθεί είναι ότι από αυτήν την συνεδρίαση παρασιωπήθηκε το γεγονός ότι δύο μέλη της κυβέρνησης παρετήθηκαν, τους παρέτησε ο κ. Μητσοτάκης, διαρκούσεις της συζήτησης για την πρόταση δυσπιστίας. Ζήτησα από τον πρόεδρο της Βουλής να το ανακοινώσει θεσμικά, όπως είναι η υποχρέωσή του, διότι υπάρχει μεταβολή στη σύνθεση της κυβέρνησης και αρνήθηκε να το κάνει με τις γνωστές ειρωνίες που ακούσατε όλοι. Το ζήτημα δεν είναι ούτε εντυπώσεων, ούτε εντυπωσιασμού, είναι θεσμικό και όταν μια κυβέρνηση επιλέγει να βάλει μπλάνκο και στη σύνθεσή της και στα πρακτικά της Βουλής που ακούσατε να δίνεται εντολή να παραποιούνται και να μην τηρούνται, είναι μια κυβέρνηση η οποία αμετανόητα προχωράει στο σχέδιο όχι απλώς της συγκάλυψης των ευθυνών της, αλλά δυστυχώς και της αδίστακτης επανάληψης του εγκλήματος. Όσο δεν υπάρχει σεβασμός για την ανθρώπινη ζωή, όσο δεν υπάρχει ταπεινότητα και έλεος για τους ανθρώπους, όσο θεωρούν κάποιοι ότι μπορούν να θυσιάζουν ανθρώπινες υπάρξεις στο βωμό της εξουσίας τους, κανείς μας δεν μπορεί να είναι ασφαλής. Και η δική μου δέσμευση είναι άλλωστε ο λόγος για τον οποίο βρίσκομαι στην κεντρική πολιτική. Η δική μου δέσμευση είναι να μην αφήσω αυτό να συνεχιστεί. Να μην αφήσω ανυπεράσπιστη την κοινωνία, τους πολίτες, τους ανθρώπους, τα θύματα. Έτσι θα δικαιωθούν εκείνοι που χάθηκαν, αλλά και θα προστατευθούν και θα ζήσουν εκείνοι που ακόμη έχουν το δικαίωμα και την ελπίδα σε μία ζωή με περιεχόμενο και σε μία χώρα αντάξια των προσδοκιών μας, όχι την κακιά τη χώρα, όχι τη χώρα του πάμε και όπου βγει. Την Ελλάδα, τη χώρα μας όπως την αξίζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.